Εάν ενεργοποιηθούν αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με το γήπεδο, προσπαθώντας να αποφύγουν κάποιες τυπικές διαδικασίες και κοιτάξουν την ουσία, θα προλάβουν. Όπως υπάρχει δεδομένο που προλάβανε. Για να αναφέρουμε και όλα στον Πλατανιά. Βέβαια έπαιξε ένα-δύο παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά προλάβανε τελικά και το σύνολο του πρωταθλήματος το δώσανε στην έδρα τους. Έτσι πιστεύω ότι θα προλάβουν. Διαπιστώσαμε σήμερα ότι ο Δήμος είναι πρόθυμος, ας πούμε, να βοηθήσει. Το δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικότερο ρόλο θα παίξει η διοίκηση της ομάδος, πώς θα χειριστεί το θέμα, πόσο θα πιέσει και με ποιο τρόπο. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η προσπάθεια που έγινε και έφτασε μια καινούργια ομάδα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με καινούργιες προοπτικές, με καινούργιους ανθρώπους που είναι άφθαρτοι, να σε αυτό το επίπεδο της αλφαεθνικής. Εάν αποκτήσει και το δικαίωμα να παίζει στην έδρα της και δεν στερηθεί των πλεονεκτημάτων της έδρας, πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να παραμείνει στην αλφαεθνική. Για το πρώτο ερώτημα για τις επίγουσες, κατά τη γνώμη σας, τα είπαμε στη σύσκεψη, τα είπαμε και επιγραμματικά στο τέλος του αγώνος. Υπάρχουν 3-4 πράγματα τα οποία θεωρούνται από την UEFA και τα έχει υιοθετήσει η ΕΠΟ και η διοργανώτρια αρχή σαν απαραίτητα. Αναφέραμε το στέγαστρο, αναφέραμε τα αποδυτήρια, αναφέραμε τον αγωνιστικό χώρο να είναι σε καλή κατάσταση. Τα υπόλοιπα θα γίνουν, δηλαδή κάτι δημοσιογραφικά θεωρία, κάτι χορηγινής, κάποια βελτίωση στον φωτισμό και όλα, το ιατρείο, η αίθουσα τύπου, όλα αυτά πιστεύω ότι είναι αντιμετωπίσιμα. Θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων. Και η ομάδα πιστεύω ότι θα προλάβει. Καταλαβαίνουμε από τα λεγόμενά σας ότι η ΕΠΑΕ είναι στο πλευρό και του Δήμου και της ομάδας. Μιλάμε για τη Σούπερ Λίγκα, γιατί τώρα... Ναι. Οπωσδήποτε. Βέβαια και αυτοί θέλουν να τηρήσουν το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ, διότι θέλουν και αυτοί ισονομία στο πρωτάθλημα. Ό,τι ισχύει για τη μία ομάδα, να ισχύει και για την άλλη. Δεν μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια για μια ομάδα που είναι νέα, να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει το γήπεδο σωστά. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Με τη βοήθεια του Δήμου, των ανθρώπων της ομάδος και όλων όσων θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε.